Χαίρετε, γεια σας. Ένα έκτακτο vlog που το κάνω για να σας ενημερώσω για κάτι που μου συμβαίνει. Είναι τώρα μετά τα μεσάνυχτα που ανεβαίνει το βίντεο, το γυρίζω και το ανεβάζω δηλαδή κατευθείαν στο κανάλι. Είναι χαράματα δηλαδή Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2020. Την Τετάρτη το απόγευμα, 5 και 20 συγκεκριμένα, έφυγε από τη ζωή ένας στενός μου συγγενής. Δεν είναι οι γονείς μου, δεν είναι ο αδερφός μου, δεν είναι τα παιδιά μου. Δεν θα πω όμως ποιος είναι, γιατί πρόκειται για ένα πρόσωπο το οποίο σε όλη τη διάρκεια της ζωής του διατηρούσε χαμηλό κοινωνικό προφίλ. Έναν άνθρωπο ο οποίος δεν ήθελε να έχει σχέση με τα κοινωνικά δίκτυα. Και έτσι όπως καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του ήταν διακριτικός, επειδή τον αγαπώ, σέβομαι την επιθυμία του για διακριτικότητα. Τα βίντεο που είδατε και χθες το βράδυ, δηλαδή και Πέμπτη βράδυ και Παρασκευή βράδυ, ήταν γυρισμένα από πριν. Νομίζω δεν θα τα καταφέρω να κάνω βίντεο αύριο το βράδυ, να κάνω το μεσημεριανό το εγγλέζικο και να κάνω το βράδυ το κανονικό, ούτε live να κάνω το Σάββατο. Νομίζω για λίγες μέρες δεν θα κάνω βίντεο. Αν νιώσω καλύτερα και νιώσω ότι είμαι σε κατάσταση που να μπορώ να κάνω βίντεο, θα κάνω βίντεο. Δεν κάνω αυτό το βίντεο για να μου πείτε συλληπιτήρια ή για να ασχοληθείτε μαζί μου. Το κάνω για να σας πω για ποιο λόγο δεν θα είμαι. Δεν θα είμαι την Παρασκευή και το Σάββατο νομίζω. Ίσως το Σάββατο το βράδυ να κάνω ένα βίντεο, να κάνω ένα vlog του Σαββάτου, αλλά live δεν θέλω να κάνω. Γι' αυτό είχα βάλει και την ανάρτηση στην κοινότητα για το πένθος. Δεν το έγραψα συγκεκριμένα και ιδιαίτερα και η φωτογραφία που είχα βάλει ήταν από εδώ στο σαλόνι μου που καθόμουν με τα κεριά. Είναι πολύ φυσιολογικό πράγμα όταν ενημερωθούμε για το ότι ένας άνθρωπος που αγαπάμε και είναι μέσα στη ζωή μας από τον καιρό που είμαστε παιδιά, ένας άνθρωπος που βρίσκεται στην ηλικία των γονιών μας και είναι συγγενής μας και μεγαλώσαμε μαζί του, στενοχωριόμαστε πάρα πολύ και για αυτόν αλλά και για τους άλλους στην οικογένεια που πενθούν, για τα πιο στενά του πρόσωπα, τα παιδιά του κτλ. Το πένθος σε αυτή την περίπτωση, σε εμάς που είμαστε λίγο πιο έξω, δεν είναι το ίδιο σαφώς με αυτούς που το βιώνουν ήδη. Ενώ όταν φύγει ο δικός σου πατέρας, η δικιά σου μάνα, θα το βιώσεις πολύ πιο έντονα παρότα φεύγει ένας άλλος συγγενής. Όμως η αγάπη ισχύει. Λέμε πάρα πολλές φορές ότι οι συγγενείς είναι οι φίλοι που δεν διαλέγουμε. Ενώ οι φίλοι είναι οι συγγενείς που διαλέγουμε, αυτό το συγγενή θα τον διάλεγα για φίλο. Είναι περίεργες εποχές. Λόγω της πανδημίας και να βρισκόμουν στην Κύπρο, το πιο πιθανό να μην μπορούσα να παραστώ στην κηδεία που είναι αύριο. Επειδή η Πάφος είναι σε τοπικό lockdown και εγώ συνήθως διαμένω στη Λευκωσία, οπότε θα ήταν δύσκολο να πάω στην Πάφο γιατί υπάρχει lockdown και επίσης υπάρχει και ο περιορισμός για τα πρόσωπα που θα είναι στην κηδεία. Δεν κάνω λάθος, είναι 8 πρόσωπα συμπεριλαμβανομένου και του ιερέα που κάνει την κηδεία και του ψάλτη κλπ. Θέλω να πω επ' ευκαιρίας αυτού ότι ζούμε σε καιρούς έτσι δύσκολους, ζούμε σε καιρούς που δοκιμάζονται οι ψυχικές μας αντοχές όλων, ότι και η απώλεια ενός αγαπημένου προσώπου και η απώλεια της ελευθερίας μας λόγω της καραντίνας και όλα αυτά σε συνδυασμό είναι πολύ φυσικό να μας επιβαρύνουν. Εμένα σήμερα ξέσπασε και λίγο το σώμα μου.
Ξέσπασε με την έννοια ότι είχα όλη μέρα ένα θέμα υγείας το οποίο ευτυχώς ξεπεράστηκε με τη βοήθεια του γιατρού μου και της επιστήμης της ιατρικής και των φαρμάκων που πήρα, τίποτα σοβαρό. Έχω διάφορες ευαισθησίες στην υγεία και μια από αυτές τις ευαισθησίες μου σήμερα χτύπησε κόκκινο λόγω της συνθήκης, λόγω της κατάστασης. Δεν ήθελα να σας το πω χθες, μόλις συνέβηκε. Ευτυχώς λέω που είχα γυρισμένα το βίντεο και για χθες το βράδυ και για απόψε το βράδυ. Όμως επειδή νιώθω ότι δεν μπορώ να σας κοροϊδεύω, δηλαδή δεν είναι καθόλου στον τύπο μου να το παίζω καλά ενώ δεν είμαι καλά ή να μην μοιράζομαι μαζί σας τα συναισθήματά μου, είπα να φτιάξω αυτό το βίντεο απόψε, να με δείτε. Να με δείτε, όχι ότι δεν είμαι καλά, βλέπετε είμαι καλά, είμαι μια λυπημένη μου έκδοση που είναι φυσιολογικό. Θα πω λίγα πράγματα για το θάνατο. Χαίρομαι πάρα πολύ που αυτός ο άνθρωπος που αγαπώ, που αγαπούμε όλοι οικογενειακώς, έφυγε από τη ζωή με αξιοπρέπεια. Δεν είχε την πλήρη ενάργεια μέχρι το τέλος της ζωής του. Πάλεψε με αξιοπρέπεια με μια μακροχρόνια ασθένεια. Ήταν πάντα χαμογελαστός και εύθυμος, ένας πολύ ευφύς άνθρωπος, ένας άνθρωπος με πολύ τετράγωνη λογική. Αυτό θυμάμαι από αυτόν τον άνθρωπο, το χιούμορ του, τη λογική του και την αγάπη του για την ελευθερία, την ελευθερία του πνεύματος και την ελευθερία της ψυχής. Ένας άνθρωπος ο οποίος έζησε πολλά στη ζωή του, όπως όλοι μας έχουμε ζήσει πολλά στη ζωή μας και θα ζήσουμε πολλά στη ζωή μας. Ένας άνθρωπος ο οποίος αγαπούσε πολύ. Αγαπούσε πολύ το παιδί του, αγαπούσε πολύ τα αδέρφια του, αγαπούσε πολύ τους ανθρώπους που ήταν στη ζωή του. Με έναν τρόπο απλό, αρχαϊκό και φιλοσοφικό θα έλεγα. Είναι ο άνθρωπος με τον οποίο κάναμε όλες τις ευφύς συζητήσεις όταν ήμασταν μικροί. Είναι ο άνθρωπος που μας έβαζε γρίφους. Είναι ο άνθρωπος που μας έβαζε να σκεφτόμαστε. Είναι ο άνθρωπος που όπως πλησίαζε και εμάς, ενώ εμένα και τον αδερφό μου, με αγάπη και με αίσθηση, μια έτσι φιγούρα. Ήταν και εκπαιδευτικός. Μια φιγούρα αγαπητική προς τα παιδιά, με τον ίδιο τρόπο προσέγγιζε και τα παιδιά μας, τα δικά μου τα παιδιά και τα παιδιά του αδερφού μου. Ναι. Δεν περιμένεις να φύγουν οι άνθρωποι που αγαπάς νωρίς. Στα 72 χρόνια είναι πολύ νωρίς για να φύγει κάποιος, πάρα πολύ νωρίς. Δεν τολμώ να διανοηθώ πώς θα είναι όταν θα φύγει ο πατέρας μου ή η μητέρα μου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς εδώ στο κανάλι το έχετε βιώσει και το έχετε γράψει και καταγράψει στα σχόλιά σας για το πόσο δύσκολο βίωμα είναι η απώλεια ενός γονέα. Δεν τολμώ να φανταστώ καν πώς νιώθει το παιδί ενός γονέα που φεύγει από τη ζωή τόσο νωρίς. Είναι πραγματικά τα 72 χρόνια. Είναι πάρα πολύ νωρίς για να φύγει ένας άνθρωπος. Ο μέσος όρος ζωής στην εποχή μας είναι άνω των 80 ετών. Ο πατέρας μου είναι 71 και η μάνα μου θα γίνει 75 τον Δεκέμβριο. Και τους θεωρώ νέους και τους νιώθω νέους και είναι νέοι. Και φυσικά από ασθένειες χρόνιες πεθαίνουν και άνθρωποι νεότεροι. Από καρκίνο μπορεί να πεθάνει κάποιος και 30 χρόνια και 35 χρόνια και 40 χρόνια. Και έτσι λίγες σκέψεις που κάνω και χθες και σήμερα είναι ότι με αυτή την ιστορία με τον κορονοϊό και το γεγονός ότι ολόκληρη η κοινωνία μπαίνει σε καραντίνα και ολόκληρη η κοινωνία ταλαιπωρείται επειδή
Οι ευάλωτες ομάδες πληθυσμού είναι αυτοί που είναι άνω των 65 ή έχουν χρόνιες παθήσεις. Θέλω να το πω ότι δεν θέλουμε να χάσουμε τους γονείς μας, δεν θέλουμε να χάσουμε τους θείους μας, δεν θέλουμε να χάσουμε τη μεγαλύτερη γένεια. Δεν θέλουμε. Θα φύγουν κάποτε. Έτσι είναι η φυσική ροή των πραγμάτων, να φεύγουν πρώτα οι μεγαλύτεροι και μετά οι νεότεροι. Μερικές φορές ανατρέπεται και αυτή η φυσική ροή και εκεί είναι ακόμη πιο τραγωδία η κατάσταση. Είναι ακόμα πιο τραγική η κατάσταση. Όσοι έχετε διαβάσει το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά», στο τελευταίο κεφάλαιο θα έχετε διαβάσει την ιστορία που φεύγει ένα παιδί. Ένα νεαρό παιδί, πόσο δύσκολο πράγμα είναι, και πολλοί από εσάς δυστυχώς το έχετε βιώσει αυτό το πράγμα, και στο playlist που έχουμε στο κανάλι για το πένθος υπάρχουν αρκετά βίντεο που έχουν σχέση με αυτό το ζήτημα. Δεν θέλουμε να φύγουν οι γονείς μας, δεν θέλουμε να φεύγουν οι θείοι μας, δεν θέλουμε να φεύγουν οι θείες μας, θέλουμε τους μεγαλύτερους ανθρώπους στη ζωή μας, τις αρχές κοινωνίες, οι γέροντες τύχαναν σεβασμού ανεξαρτήτως της ζωής τους, το πώς είχαν λειτουργήσει στη ζωή τους. Γνωρίζετε ότι εγώ προσωπικά έχω την άποψη ότι ο σεβασμός κερδίζεται, δεν επιβάλλεται. Ο άνθρωπος αυτός που έχει φύγει έχει κερδίσει το σεβασμό μου από τότε που τον θυμάμαι, από τότε που θυμάμαι τον εαυτό μου. Δεν θέλουμε να φύγουν οι γονείς μας, δεν θέλουμε να φύγουν οι θείοι μας, δεν θέλουμε να φύγουν οι παππούδες μας, όσοι έχετε παππούδες ζωντανούς. Θέλουμε να ολοκληρωθεί φυσικά ο κύκλος της ζωής, να μην χάσει μια γενιά ολόκληρη τους γέροντες. Όχι, και ξαναλέω ότι 72 χρόνων δεν είναι γέρος κάποιος. Τους μεγαλύτερους. Το να είσαι γέρος ή να σκέφτεσαι γεροντικά έχει να κάνει με το μυαλό, και μπορεί ένας άνθρωπος να ζήσει και μέχρι τα 80 και μέχρι τα 90 και μέχρι τα 100 και να έχει φρέσκο νεανικό μυαλό. Χρειαζόμαστε όλες τις ηλικίες ανθρώπων, τους θέλουμε στη ζωή μας. Και αν κάποιος είναι μεγαλύτερος σε ηλικία, ή αν κάποιος έχει γεννηθεί με μια σπάνια γενετική νόσο, ή αν κάποιος ανήκει σε μια ευπαθή ομάδα λόγω χρόνιων ασθενειών, δεν σημαίνει πως αυτός ο άνθρωπος είναι λιγότερο αξιόλογος για να ζήσει και ότι δεν αξίζει τον κόπο να προσπαθούμε όλοι να δαμάσουμε την εξάπλωση της πανδημίας, ούτως ώστε να μην χάσουμε πολλούς περισσότερους ανθρώπους που ανήκουν σε ευπαθείς και ευάλωτες ομάδες. Θέλω να πιστεύω ότι στο 2020 έχουμε ξεπεράσει τη λογική του Κιάδα, ότι αξίζουν μόνο οι άνθρωποι που είναι νέοι ή που είναι υγιείς ή που βγάζουν χρήματα ή που μπορούν να μας είναι χρησιμοθερικά και ληστικά. Πολύ σπουδαία χρησιμότητα στη ζωή μας οι άνθρωποι, οι μεγαλύτεροι. Μπορεί να είναι γονείς μας, μπορεί να είναι θείοι μας, μπορεί να είναι παππούδες μας, γιαγιάδες μας, οι οποίοι είναι εκεί με αγάπη και κάνουν τη ζωή μας γόνιμη. Χρειαζόμαστε όλοι όλους. Ο άνθρωπος είναι κοινωνικό και είναι στη φύση του ανθρώπου να αγαπάει και να αγαπιέται. Αυτά. Ελπίζω να μην σας καταβάλω με αυτό το βίντεο, να μην σας προκαλέσω θλίψη και κατάθλιψη. Δεν είναι αυτός ο σκοπός μου. Ο σκοπός μου ήταν να μοιραστώ μαζί σας τα συναισθήματα αυτών των ημερών. Γνωρίζοντας τον εαυτό μου, θα επανέλθω αρκετά σύντομα. Δηλαδή, όχι ότι θα ξεχάσω τον αγαπημένο άνθρωπο που έφυγε, αλλά γνωρίζοντας και από προηγούμενες περιπτώσεις τις οποίες έχω βιώσει πένθος, σύντομα θα είμαι ξανά καλά, ενώ ότι δεν θα μου πάρει πολύ καιρό
θα μου πάρει, ξέρω εγώ, 40 μέρες ή 3 μήνες, εάν, είχαμε, εάν αυτό συνέβαινε στον πατέρα μου, μην κακό, για παράδειγμα, στη μητέρα μου, νομίζω θα μου παίρνει πολύ περισσότερο καιρό. Και καταλαβαίνω κιόλας και το πόσο δύσκολο είναι για τα παιδιά κάποιοι όταν φεύγουν. Και τους... Αυτά. Αυτά. Οπότε, συγχωράτε με που θα κάνω βίντεο αύριο, συγχωρέστε με που δεν θα κάνω live το Σάββατο. Ο λόγος είναι αυτός. Δεν θα πω περισσότερες πληροφορίες για το ποιος έχει φύγει. Μην με ρωτάτε και σας ξαναλέω, ο λόγος είναι ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν εξαιρετικά ιδιωτικός άνθρωπος. Επέλεξε συνειδητά να μην βρίσκεται στη δημοσιότητα, ενώ θα μπορούσε να βρίσκεται. Επέλεξε συνειδητά να μην βρίσκεται στα κοινωνικά δίκτυα. Οπότε δεν είναι δική μου θέση να αποκαλύψω ποιος άνθρωπος έχει φύγει από τη ζωή που αγαπώ. Αυτά. Καλή δύναμη σε όλους όσοι βιώνουν παρόμοια πράγματα. Καλή δύναμη σε όλους όσους έχετε ασθενείς ή είστε ασθενείς ήδη αυτή την περίοδο. Αγάπη θέλουμε, ανθρωπιά θέλουμε και είναι έτσι πραγματικά αχρίαστο αυτές τις περιόδους να κατασκοτωνόμαστε μεταξύ μας για βλακίες. Ξαναλέω ότι τα βίντεο για τις ιστορίες της συνωμοσίας δεν μετανιώνω που τα ανεβάσαμε. Το βίντεο της Τρίτης ήταν γυρισμένο 10 μέρες πριν. Ήδη στην κοινότητα ανεβάζω, μου στέλνουν διάφοροι επιστήμονες άρθρα και ανεβάζω στην κοινότητα για να διαβάσει όποιος ενδιαφέρεται να διαβάσει για αυτά τα θέματα. Δεν φοβάμαι ότι θα μου κατεβάσουν το κανάλι ή ότι θα μου κάνουν αναφορές, γιατί ακριβώς το YouTube έχει πολιτική εναντίον της προώθησης των θεωρίων της συνωμοσίας. Όμως, εντάξει. Τα βίντεο δεν έγιναν για κανέναν προσωπικά. Το βίντεο που κάναμε με τον Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου, το βίντεο το έκτακτο που είχα κάνει μετά, ήταν για συγκεκριμένο πρόσωπο το οποίο ξέρει ποιο είναι και το οποίο είχε κάνει βίντεο και αυτό για μένα, γι' αυτό το έκανα, όχι γιατί... Και επειδή έχω διαβάσει κάπου στα σχόλια ότι πώς είναι δυνατόν μια ψυχολόγος να κοροϊδεύει τους ασθενείς της, πρώτα απ' όλα οι ψυχολόγοι δεν έχουν ασθενείς, οι ψυχολόγοι έχουν θεραπευόμενους ή πελάτες, και δεύτερον δεν έχω κοροϊδέψει κανέναν προσωπικά. Τα βίντεο για τις θεωρίες της συνωμοσίας ήταν γενικά. Αν κάποιος ταυτίστηκε με αυτά, να το ψάξει. Αυτό. Σας αγαπώ πολύ. Καλό βράδυ, καλό ξημέρωμα ή καλημέρα, ό,τι ώρα και βλέπετε το βίντεο, και θα επανέλθω. Φιλιά.